Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Space, όπου θα ασχοληθούμε με το φαγητό. Μέχρι τώρα, όταν είστε αστροναύτης και μπείτε σε τροχιά, αυτό που σας δίνουν να τρώτε είναι κάπως έτσι. Το ετοιμάζουν στη Γη και στη συνέχεια το στέλνουν στο διάστημα με ένα πύραυλο. Τι γίνεται όμως, αν θέλετε να πάτε σε αποστολή μακράς διάρκειας? Ίσως χρειαστεί να παράγετε κάποια τρόφιμα ενώ είστε σε τροχιά, καθώς και αέρα για να αναπνέετε. Είναι εφικτό? Βρεθήκαμε στη Βρέμη και στη Βαρκελόνη για να το ανακαλύψουμε. Δεν είναι εύκολο να παραχθούν τρόφιμα στο διάστημα, ωστόσο μπορεί να γίνει. Οι Ρώσοι κοσμοναύτες πειραματίστηκαν πρώτοι καταναλώνοντας διαστημικές καλλιέργειες το 2003, ενώ τον περασμένο Αύγουστο Αμερικανοί αστροναύτες δοκίμασαν το πρώτο μαρούλι made in space. Ωστόσο, οι ταξιδιώτες του διαστήματος χρειάζονται πολύ περισσότερα για να επιβιώσουν. Ακριβώς πόσα έχει οριστεί με ακρίβεια από μια ομάδα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Τα βασικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι 5 κιλά ανά αστροναύτη ανά ημέρα από άποψη μεταβολικής κατανάλωσης. Αυτό σημαίνει 1 κιλό οξυγόνου, 1 κιλό αφυδατωμένα τρόφιμα και 3 κιλά νερό, τα οποία χρησιμοποιούνται ως πόσιμο νερό και για την ενυδάτωση των τροφίμων. Υπάρχουν πολλές έρευνες σε εξέλιξη προκειμένου να ικανοποιήσουν τις διαφορετικές ανάγκες συμπεριλαμβανομένου αυτού του πειράματος με αρουραίους και φύκια στη Βαρκελόνη. Αποτελούν μέρος του Μελίσσα, στόχος του οποίου είναι η ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης ζωής κλειστού χώρου για τα διαστημικά ταξίδια. Εδώ οι αρουραίοι αναπνέουν οξυγόνο από τα φύκια και τα φύκια αναπνέουν διοξίδιο του άνθρακα από τους αρουραίους. Οι αρουραίοι αναπνέοντας παράγουν διοξίδιο του άνθρακα. Τα μικροφύκια εχμαλωτίζουν το διοξίδιο του άνθρακα και με το φως του βιοαντιδραστήρα είναι σε θέση να κάνουν φωτοσύνθεση παράγοντας οξυγόνο. Κατόπιν το οξυγόνο μεταφέρεται στο τμήμα με τα ζώα και αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται συνεχώς με έναν κυκλικό τρόπο. Μία από τις μεγάλες προκλήσεις που η ομάδα Μελίσσα έχει ξεπεράσει είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος για την ευνίδια αύξηση της παραγωγής οξυγόνου από τα μικροφύκια. Ο φωτισμός του φωτοβιοαντιδραστήρα είναι περισσότερο ή λιγότερο έντονος ανάλογα με την ποσότητα του οξυγόνου που απαιτείται από τους αρουραίους. Την ίδια ώρα, οι Γερμανοί αστρομηχανικοί κατασκευάζουν ένα δορυφόρο όπου θα καλλιεργούνται ντομάτες στο διάστημα. Το διαστημόπλοιο Κρόπης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εκτοξευθεί το επόμενο καλοκαίρι και θα περιστρέφεται γύρω από τη Γη, καθώς οι σπόροι θα φυτρώνουν εντός του. Έχουμε ένα θερμοκήπιο που καλλιεργεί ντομάτες στο εξωτερικό περίβλημα του δορυφόρου και όταν περιστρέφουμε το δορυφόρο, τότε εισάγουμε διάφορα επίπεδα βαρύτητας στο εξωτερικό του δορυφόρου. Έτσι προσπαθούμε να προσομοιώσουμε τη βαρύτητα στη Σελήνη και τον Άρη. Σειρά έχουν οι βοτανολόγοι του διαστήματος. Προτιμούν τα φυτά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και κυρίως τα φρούτα. Επέλεξαν τις ντομάτες για το ευρωπαϊκό Κρόπης για έναν απλό λόγο. Το κόκκινο είναι εύκολο να εντοπιστεί στην κάμερα. Αυτό είναι το εργαστήριο ΕΔΕΜ στη Βρέμη, εδώ στο Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής. Ερευνούμε τις τεχνικές γύρω από τα φυτά. Εδώ ελέγχουμε την υγρασία, τη θερμοκρασία και το διάλειμμα λιπάσματος. Προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε φυτά σε διαφορετικούς πλανήτες και έτσι να βοηθήσουμε το ταξίδι του ανθρώπου στο διάστημα. Αυτή είναι η μακροτίνα, μια γρήγορα αναπτυσσόμενη ντομάτα με ταχύτατη ανθοφορία και καρποφορία. Με τα πειράματα εδώ, ελέγχουμε το συστατικό των καλλιεργιών για τη γονιμοποίηση της ντομάτας μακροτίνα. Όταν πρόκειται για λίπασμα και τροφή, οι διαστημικές ντομάτες θα πρέπει να ποτίζονται από ένα φυσικό υποπροϊόν των αστροναυτών. Χρησιμοποιούμε ούρα. Τα ούρα είναι πραγματικά ένας κίτρινος χρυσός για τα φυτά όταν παράγεται τροφή για τον άνθρωπο σε κλειστά συστήματα στη Σελήνη και τον Άρη. Τα φυτά δεν θα αναπτύσσονται σε διαστημικό έδαφος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί αυτό. Ωστόσο, η περιστροφή του διαστημικού σκάφους θα δώσει στους σπόρους μια ιδέα προς τα πού να αναπτυχθούν οι ρίζες ή τα φύλλα. Ανακαλύψαμε ότι ένα φυτό χρειάζεται μόνο 0,1 g για την αίσθηση της βαρύτητας ή για την κατεύθυνση. Αυτό είναι αρκετό και στη Σελήνη και στον Άρη.
Εδώ έχουμε διαφορετικές καλλιέργειες. Αυτό εδώ είναι μια ντομάτα μαϊκροτίνα. Εδώ μια πιπεριά και εδώ αγκούρια. Μην το φάτε τώρα, γιατί είναι μια επιστημονική καλλιέργεια αγκουριού, αλλά μπορώ να σας πω ότι έχει υπέροχη γεύση. Επιστροφή στη Βαρκελόνη. Ο επόμενος στόχος του προγράμματος Μελίσσα είναι η ανάπτυξη μεθόδων για την ανακύκλωση στερεών και υγρών αποβλήτων από τα φυτά και τα ζώα. Είναι πεπισμένη ότι τα συστήματα κλειστού βρόχου είναι απαραίτητα για τις πολύμινες διαστημικές αποστολές. Θεωρώ πως είναι εφικτό και απαραίτητο. Η καλλιέργεια φυτών στο διάστημα είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε. Όσο μεγαλύτερη είναι η αποστολή, τόσο πιο αναγκαία γίνεται. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να προμηθεύσουμε με την απαραίτητη τροφή τους αστροναύτες, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο παραγωγής της τροφής. Τρόφιμα που καλλιεργούνται στο διάστημα θα μπορούσαν μια μέρα να αποτελούν το 1 τέταρτο ή ακόμα και το ίμιση των καθημερινών αναγκών ενός αστροναύτη, ενώ το οξυγόνο και τα ποσοστά ανακύκλωση του νερού θα είναι αυξημένα, πιθανότατα πάνω στην ώρα για την πρώτη πολυετή αποστολή στο διάστημα. Ας αφήσουμε τους αρουραίους, τα φύκια και τις ντομάτες και ας ενημερωθούμε για την αποστολή Exo Mars που παρακολουθούμε όλο το χρόνο για το Space. Ζητήσαμε από έναν από τους κορυφαίους αστρονόμους της Ευρώπης να μας κατατοπίσει για το πού θα ψάξουμε για ζωή στον Άρη. Bonjour. Jean-Pierre Bibring. Είμαι υπεύθυνος για ένα από τα όργανα που θα αναλύσει τα δείγματα που θα συλλεχθούν από το διαστημικό σκάφος ExoMars. Με το ExoMars προσπαθούμε να μάθουμε αν κάποτε στον Άρη υπήρχαν συνθήκες που επέτρεψαν τη δημιουργία ζωής ακριβώς όπως έγινε στη Γη, από το νερό και τα μόρια που προήλθαν από αλλού. Στον Άρη υπάρχουν δύο παγωμένοι πόλοι. Ο πλανήτης περιστρέφεται σε περίπου 24 ώρες γύρω από αυτόν τον άξονα. Υπάρχουν τεράστιες πεδιάδες στα βόρεια και μεγάλα οροπέδια στο νότο, που έχουν κρατήρες σε ύψος αρκετών χιλιάδων μέτρων. Ανάμεσά τους υπάρχει μια μεταβατική περιοχή και εκεί μπορούμε να προσγειωθούμε. Χρονολογείται ότι είναι πάνω από 4 δισεκατομμυρίων ετών. Είμαστε πεπισμένοι ότι αν υπήρχε ζωή στον Άρη, εκεί πρέπει να ψάξουμε για να βρούμε τις ενδείξεις. Η ελπίδα δεν είναι να βρούμε αμέσως ένα ζωντανό οργανισμό, αλλά αν βρούμε τις πρόδρομες μορφές των ζώντων οργανισμών με τη μορφή των μακρομορίων, θα είναι ήδη ένα τεράστιο βήμα, διότι αυτό θα σήμαινε ότι η ζωή είναι αρκετά ισχυρή για να έχει προσαρμοστεί στο περιβάλλον του κόκκινου πλανήτη. Το εκπληκτικό με τον Άρη είναι ότι έχει διατηρήσει τη μνήμη των καιρών, όταν μπορεί κάποια στιγμή να εμφανίστηκε ζωή στον πλανήτη, και αυτό θα πάμε να αναζητήσουμε με το ExoMars. Αυτά για τώρα. Θα δοκιμάσω λίγο από το διαστημικό φαγητό. Μπορείτε να παρακολουθήσετε παλαιότερες εκπομπές του Προορισμός Άρης για να ενημερώνεστε για τα νέα του διαστήματος στην ιστοσελίδα μας.